Συγγνώμη από το Δήμαρχο Ορεστιάδας ζήτησε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Γκαϊδατζή. Πρόθεση της Αναστασίας Γκαϊδατζή να κλείσει το θέμα με το λεωφορείο. Με προβλήματα λόγω της μικρής παραγωγής συνεχίζεται η συγκομιδή βαμβακιού στον Εύρο. Προβληματισμός στους αγρότες. Συνεχίζει το έργο της προσφοράς ο Σύλλογος Εθελοντών Δικαίων. Οι ακρίτες του Εύρου προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη σήμερα, 24 Οκτωβρίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Πέφτουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση, η οποία ξεκίνησε με αφορμή τον μη εκτελονισμό λεωφορείου, το οποίο αγοράστηκε με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από φιλανθρωπική συναυλία. Η Δημοτική Σύμβουλος Ορεστιάδας, Αναστασία Γκαϊδατζή, ζήτησε συγγνώμη από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, Βασίλη Μαυρίδη, και τόνισε ότι στόχος της είναι να λυθεί το πρόβλημα. Με μία συγγνώμη προς τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη, η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Ορεστιάδας Αναστασία Γκαϊδατζή θέλησε να αποκαταστήσει η τοποθέτησή της, η οποία έχει να κάνει με τις εξελίξεις σχετικά με την αγορά λεωφορείου, το οποίο πρόθεση είναι να χορηγηθεί στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ορεστιάδας. Τα χρήματα για την αγορά λεωφορείου συγκεντρώθηκαν από φιλανθρωπική συναυλία, όμως δεν έχει καλυφθεί το κόστος εκτελονισμού και από τότε ξεκίνησε μία κόντρα με εντεγκλήσεις εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα. Εδώ και πολύ καιρό, δυστυχώς, με ασχοληθεί ιδιαίτερα με ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα, στο οποίο δώσαμε ιδιαίτερη έκταση και δεν μας τιμά νομίζω αυτό. Πρόκειται για την αγορά του ειδικού λεωφορείου για τον ΚΔΑΠ ΜΕΑ, σχετικά με το πρόβλημα της αδυναμίας, δηλαδή του εκτελονισμού. Και πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να αποκαταστήσω μία ορθότητα σχετικά με ένα λάθος που έχω κάνει, σε σχέση με το έγγραφο το οποίο έχει υπογράψει ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος όντως δεν υπέγραψε το ιδιωτικό συμφωνητικό της συναυλίας, αλλά υπέγραψε την συστατική επιστολή, η οποία υπογράφηκε για λόγους φερεγγιότητας του συλλόγου μας. Γι' αυτό οφείλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη σχετικά με το λάθος που έκανα δημόσια από τον κύριο Δήμαρχο. Η κυρία Γκαϊδατζή δήλωσε ότι η πρόθεσή της είναι να κλείσει το θέμα. Καλά είναι να κλείσει αυτό το θέμα και να μην ασχοληθώ με άλλο σχετικά με αυτό, γιατί όντως δώσαμε μεγάλη έκταση και το θέμα του εκτελονισμού θα φροντίσουμε να το εξασφαλίσουμε και να δώσουμε τελικά τη λύση σε αυτό το θέμα και να παραδοθεί στο Δήμο και φυσικά στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στα άτομα με αναπηρία για τα οποία και προορίζεται. Πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή της, η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Ορεστιάδας απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, Γιώργο Καραγιάννη, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να ακυρώσει τις κινήσεις της για την αγορά του λεωφορείου. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο ρόλος σας είναι να τηρείτε την ευταξία στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι να κάνετε ακριβώς το αντίθετο, όπως και πράξατε προς το πρόσωπό μου, αλλά και συνηθίζετε να πράτετε και προς άλλους συναδέλφους. Ψηφιστήκατε, κύριε Πρόεδρε, για να προστατεύετε το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι να του κάνετε απαράδεκτες και άκρως προσβλητικές επιθέσεις. Αυτό δεν σας τιμά καθόλου, ούτε ως προσωπικότητα, ούτε ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα αναφερθώ επίσης και στο γεγονός ότι προσπαθήσατε να αμφισβητήσετε και να ακυρώσετε όλες τις κινήσεις μου σχετικά με τη συναυλία και την αγορά του λεωφορείου. Μάλλον θα ξεχάσατε, κύριε Πρόεδρε, την ομιλία σας πάνω στη σκηνή πριν από τη συναυλία της Πέγκη Ζήνα για τον ιερό αυτό σκοπό, με ένα χαμόγελο που έφτανε μέχρι τα αυτιά σας στη θέση του Δημάρχου, ο οποίος έλειπε το βράδυ εκείνο, δεν παρέστη δηλαδή στη συναυλία, επειδή είχε προφασιστεί κάποιους λόγους υγείας. Ξεχάσατε, κύριε Πρόεδρε, τις φωτογραφίες σας με την αγαπημένη καλλιτέχνη Πέγκη Ζήνα. Ξεχάσετε, κύριε Πρόεδρε, που μέχρι πρότινος μου δίνατε άπειρα συγχαρητήρια σχετικά με την κίνησή μου αυτή, λέγοντας συγκεκριμένα και τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή, Αναστασία, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνατε, κύριε Πρόεδρε, όλο αυτό το σκηνικό στο πιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ίσως για να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Μάλλον δεν τις κερδίσατε, κύριε Πρόεδρε, τις εντυπώσεις, αλλά τις χάσατε δυστυχώς. Και ένα μεγάλο λάθος που κάνατε ήταν το ψέμα που είπατε σχετικά με την υπογραφή της αίτησής μου
που είχε σχέση με την ανεξαρτητοποίησή μου, λέγοντας ότι εγώ υπέγραψα την αίτηση της ανεξαρτητοποίησής μου στο γραφείο σας με παρόντα εσάς. Ποτέ δεν έγινε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπατε, αλλά η υπογραφή της αίτησής μου έχει γίνει στο γραφείο του Δημάρχου και με παρόντα μόνο τον κύριο Δήμαρχο. Και το αναφέρω ξανά ότι η επίθεσή σας ήταν απαράδεκτη και άκρως προσβλητική προς το πρόσωπό μου και δεν σας τιμά καθόλου. Πολύ χαμηλή είναι η στερματική απόδοση στο Βαμβάκι, όπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του Εκοκιστηρίου Ερυθροποτάμου Απόστολος Τσομπανούδης. Ο κύριος Τσομπανούδης τονίζει χαρακτηριστικά πως συλλέγονται μέχρι και 30 κιλά βαμβάκι το στρέμμα. Ξεκίνησε τέλη Σεπτεμβρίου ο αλωνισμός του βαμβακιού στον Βόρειο Εύρο. Η ημερομηνία συλλογής βαμβακιού είναι η συνηθισμένη, όχι όμως και η στερματική απόδοση των χωραφιών. Φέτος ο αλωνισμός του βαμβακιού ξεκίνησε τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο, αλλά με πάρα πολλά προβλήματα. Ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα είναι ότι το βαμβάκι στον Βόρειο Εύρο έχει υποστεί ζημιές όχι μόνο από το ρόδινο και πράσινο σκουλίκι, αλλά και από άλλες ασθένειες. Αυτό είναι ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα, το οποίο όλοι οι αρμόδιοι θα πρέπει να το δουν όχι επιδερμικά, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί οι αποδόσεις είναι μειωμένες και υπάρχουν και χωράφια τα οποία δεν θα αλωνιστούν. Γιατί δεν είναι μόνο το ρόδινο και το πράσινο σκουλίκι. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από τους γεωπόνους που είχαν την επίβλεψη των χωραφιών, είναι και άλλες αρρώστιες. Είναι και ένα λεγόμενο τζιτζικάκι, όπως το αναφέρουν. Είναι, λέει, αυτό το οποίο ρουφάει τα φύλλα του βαμβακιού και μειώνει την παραγωγή του βαμβακιού. Είναι η βρωμούσα. Άλλο ένα έντομο, το οποίο είναι βλαβερό τέλος πάντων, που καταστρέφει το φυτό του βαμβακιού. Και πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες αρρώστιες. Είναι δηλαδή ένα εξωπραγματικό φαινόμενο φέτος στο Βόρειο Εύρο. Εγώ θα έλεγα, θα έπρεπε οι αρμόδιοι, όπως σας είπα, και οι υπεύθυνοι, είτε από το Υπουργείο Γεωργίας είτε από τον ΕΛΓΑ, να το δουν πολύ πολύ έτσι γρήγορα. Και γιατί έπρεπε ο νομός, τι να πω, να κηρυχτεί σε έκτακτη ανάγκη αγροτική. Είναι μεγάλο και σοβαρό το πρόβλημα. Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος του Οικοκυστηρίου Ερυθροποτάμου, Απόστολος Τσομπανούδης, ο ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να σκύψει στα προβλήματα των αγροτών της περιοχής μας. Είναι χαμηλότερη, ειδικά στο Βόρειο Εύρο που κινούμαστε εμείς εδώ, δηλαδή από την περιοχή των Λαβάρων και πάνω, δεν ξέρω, και παρακάτω ίσως υπάρχουν κάποια προβλήματα. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και στην Γελάδα του Ερυθροποτάμου, αλλά κατ' επέκταση και στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου, του Βορείου Εύρου. Τι να πω, ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο έχει μείωση παραγωγής, δηλαδή μιλάμε για δραματική μείωση και αυτή τη στιγμή υπάρχουν χωράφια τα οποία αλωνίζονται, τα βλέπεις ότι έχουν κιλά και δεν έχουν κιλά. Θα πρέπει, πιστεύω, να το δούμε πολύ πολύ πιο βαθιά, έτσι, ναι. Οι τιμές για τις παραδοτές ποσότητες είναι πολύ καλές, αγγίζουν το μισό ευρώ το κιλό. Οι τιμές, ναι, αυτή τη στιγμή στο Οικοκυστήριο παραλαμβάνονται με 0,50 προκαταβολή. Είναι μία προκαταβολή που στο Οικοκυστήριο παράδοση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Εγκαίρως θα πρέπει να γίνει και η μείωση του πλαφών που τώρα είναι στα 200 κιλά το στρέμμα, όπως τονίζει ο κύριος Τσομπανούδης. Το πλαφόν, από ό,τι έχει υποθεί από στόμα σε στόμα, δεν έχουμε κάτι επίσημο, πιστεύω ότι θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον στο 50% ή και περισσότερο. Εξαρτάται αυτό από αυτούς που διαχειρίζονται, τέλος πάντων, ο ΠΚΠΕ και οι υπόλοιποι που διαχειρίζονται αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει γνωστό όσο γίνεται πιο νωρίς. Δηλαδή, μπορώ να σας πω, αρχές Νοεμβρίου θα πρέπει οι παραγωγοί να ξέρουν αν ισχύει το πλαφόν ή αν δεν ισχύει το πλαφόν. Τα κιλά που τώρα συλλέγονται είναι πολύ μειωμένα σε σχέση με άλλες χρονιές.
Τα κιλά υπάρχουν από 50 κιλά, 30 κιλά, 100 κιλά, 120 κιλά. Δηλαδή, σας λέω, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Μία νέα αντιπαράθεση, η οποία ξεκίνησε με αφορμή αναφορές της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, Δήμος Ορεστιάδας Τόπος Ναζό, Μαρίας Γουγουσκίδου, καταγράφηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η κυρία Γουγουσκίδου κατηγόρησε μεταξύ άλλων τη Δημοτική Αρχή ότι δεν καθάρισε όλο το ρέμα στο νεοχώρι και για την κατάσταση του οδικού δικτύου, με τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη να απαντά στις αναφορές. Δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας μεταξύ της επικεφαλής παράταξης Δήμος Ορεστιάδας Τόπος Ναζό Μαρίας Γκουγκουσκίδου και του Δημάρχου Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη. Μία από τις αφορμές ήταν ο καθαρισμός ρέματος στο νεοχώρι. Και αναρτήσατε κάποιες φωτογραφίες στο Facebook λέγοντας καθαρισμός ρέματος στο νεοχώρι, προφανώς για προεκλογικούς λόγους. Αφήσατε όμως το υπόλοιπο τμήμα του ρέματος αυτού, που είναι 214 μέτρα, έχει πολύ πυκνή βλάστηση και δέντρα και έχει κίνδυνο για δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων σε αντίξωες καιρικές συνθήκες. Και είπαμε ότι δεν καθαρίσατε το υπόλοιπο τμήμα. Και αυτό το κάνετε βέβαια και χρόνια, σε όλα τα χρόνια ανάληψη των καθηκόντων σας. Εσείς προφανώς θα μας πείτε ότι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και με τον Κλειστένη μεταφέρθηκε στην περιφέρεια αρμοδιότητα αυτή. Όμως αν εσείς θεωρούσατε ότι δεν έχετε αυτή την αρμοδιότητα και δεν θα καθαρίζατε και αυτό το τμήμα που θα καθαρίσατε. Ούτε και θα υποσχόσασταν μέσω του Facebook όταν εμείς αναδείξαμε το θέμα ότι πολύ σύντομα θα κάνετε μεγάλη παρέμβαση και με την τσάπα του Δήμου και θα καθαρίσετε και το υπόλοιπο ρέμα. Επομένως, εμείς θεωρούμε ότι η αρμοδιότητα αυτή που αναθέτει ο Κλειστένης στις περιφέρειες δεν μπορεί να αφορά το κάθε ρεματάκι και το κάθε κανάλι που υπάρχει σε κάθε χωριό. Δεν είναι δυνατόν εμείς να περιμένουμε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μπει σε κάθε χωριό και να καθαρίσει όλα αυτά τα κανάλια, αλλά αφορά τα μεγάλα ρέματα. Προσπαθώντας να κρατήσω ένα επίπεδο, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ ευγενικός σε αυτά τα τερατουργήματα που ακούστηκαν εδώ μέσα. Πρώτον, από τα πιο απλά, αλλά όταν έχεις το ψέμα μέσα σου, σε ξεφεύγουν. Ο τίτλος μου, μ' αρέσει που με παρακολουθείτε, αλλά το ρέμα στο νεοχώρι, καθαρισμός ρέματος, έλεγε ρέμα στο νεοχώρι, πάμε λίγο να το δούμε λίγο το θέμα. Σήμερα ακούστηκε το ακόμη τραγικό. Κάθε μέρα έχετε και από ένα μαργαριτάρι να μας πείτε εδώ μέσα. Δίνει η ερμηνεία η κυρία Γκουγκουσκίδου στο νόμο που λέει ότι όλα τα ρέματα είναι της αποκεντρωμένης. Και επειδή εκείνη θεωρεί ότι αναφέρεται μόνο στα μεγάλα ρέματα, εμείς πρέπει να δεχτούμε ότι τα μικρά είναι δικά μας. Πρωτάκουστα πράγματα. Είστε και νομικός, κυρία Γκουγκουσκίδου. Η νομοθεσία αδιαφυσβήτητα είναι ξεκάθαρη, ξεκάθαρη σε όλη την Ελλάδα. Όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση το γνωρίζουν. Δεύτερον, αυτά ίσως δεν ενδιαφέρουν τους δημότες για το ίδιο θέμα. Η συμβολή ενός Δήμου όταν κάποιο πρόβλημα για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, παρόλο που είναι αρμοδιότητα κάποιες άλλες υπηρεσίες, όπως αντίστοιχα και από την περιφέρεια προς το Δήμο, εκεί φαίνεται ο συγχρονισμός και η συνεννόηση μεταξύ των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ένας να μπορεί να βοηθά με τις δυνατότητες που έχει σε αυτήν την προσπάθεια. Το μόνο που πετυχαίνει η κυρία Γκουσκίδου είναι να σταματήσουν αυτές οι προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Γιατί τώρα ο καθένας θα λέει ότι επειδή είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, να μην πάει ο Δήμος να τα καθαρίζει. Αυτό κάνεται στην τοπική κοινωνία. Στο μεταξύ, η κυρία Γκουγκουσκίδου κατηγόρησε τον Δήμαρχο για δήλωσή του σε ραδιοφωνική εκπομπή, με τον Δήμαρχο να απαντά εμφανώς ενοχλημένος για όσα υποστήριξε η κυρία Γκουγκουσκίδου. Στην πρόσφατη συνέντευξη που δώσατε στην εκπομπή απέναντι του ραδιοφωνικού σταθμού Δέλτα FM, η οποία αναπαράχθηκε από μαγνητοφωνημένη και στην εφημερίδα Γνώμη, στην οποία δηλώσατε, για όσους δεν την άκουσαν ούτε τη διάβασαν, ότι τρέχετε και δουλεύετε 16 ώρες το 24ωρο, ότι κοιμάστε μόνο 3 ώρες τη μέρα, ή αναφέρετε τα πολλά εκατομμύρια στα ταμεία του Δήμου, και ότι γι' αυτό το λόγο είστε κουρασμένος, απαντώντας την άποψή μας ότι ηγείστε μιας κουρασμένης δημοτικής αρχής. Και ενώ δηλώνετε τόσο εργατικός, στη συνέχεια λέτε ότι θα χρειαστείτε 700 χρόνια για να λύσετε το πρόβλημα του οδικού δικτύου στο Δήμο Ορεστιάδας. Δεν υπάρχει κάτι πιο απαξιωτικό και ταπεινωτικό για τους δημότες
να ακούνε τον δήμαρχό τους να λέει ότι χρειάζεται 700 χρόνια για να λύσει ένα πρόβλημα. Στην ουσία παρετήστε από την επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος. Είναι αδιανόητο να ακούμε, δεν υπάρχει δήμαρχος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, να ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα και χρειάζεται 700 χρόνια. Περιφρονείτε τους δημότες και αποποιήστε των ευθυνών σας. Δεν αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα, δεν μπορείτε να τα επιλύσετε και επειδή οι δημότες δεν μπορούν να περιμένουν 700 χρόνια, σε μόνο λίγους μήνες θα επιλέξουν ένα δήμαρχο που έχει τις γνώσεις, που κατανοεί τα προβλήματα και τα επιλύει άμεσα και μεθοδικά. Πάω σε άλλο ψέμα. Ακόμα και στα γραπτά. Ενώ έχω πει με στοιχεία και όχι αριστολογίες και αερολογίες ότι 850.000 είναι η ΣΑΤΑ, η κοστολόγηση όλου του οδικού δικτύου της πλήρους αποκατάστασης είναι 600 εκατομμύρια. Επομένως, θα χρειαστούν 700 χρόνια αξιοποιώντας το 100% ΣΑΤΑ για να στρώσουμε το οδικό δίκτυο. Εσείς το παρουσιάζετε ότι θα κάνω 700 χρόνια να δώσουμε λύσεις. Αν πήγαινε έτσι, δεν θα δει να μιλήσει ούτε στο Βάλτο Δοξιπάρα, ούτε στα τεχνικά προγράμματα, τα λένε μέσα, ούτε τις 350.000 για το τρίγωνο, ούτε τις 200.000 για την Οριστιάδα, ούτε τις άλλες παρεμβάσεις που κάνουμε όσον αφορά. Αλλά έχουμε πει μόνο την αλήθεια στον κόσμο. Πλέον ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργα του Δήμου δεν υπάρχει για έργα οδοποιίας. Πλην των περιπτώσεων προσβασιμότητας σε τουριστικούς ή αρχαιολογικούς προορισμούς. Αυτή είναι η χρηματοδότηση. Και για να δούμε, γιατί σας είπα ότι έχω το προνόμιο να έχω καθίσει και στην αντιπολίτευση και στη θέση της Δημοτικής Αρχής. Εσείς καθίσατε στη θέση της Αρχής όταν είστε στην περιφέρεια και τώρα είστε στην αντιπολίτευση. Έχετε τα βιώματα και στις δύο θέσεις. Όταν, γιατί το να τάζεις είναι το εύκολο, θα σας παρακαλέσω την επόμενη φορά να μας αναφέρετε όταν ήσαν στην Περιφερειακή Αρχή για αυτήν την οδοποιία τι κάνατε. Γιατί η επόμενη Περιφερειακή Αρχή έχει ρίξει πάνω από 6 εκατομμύρια στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Οριστιάδος. Το 0 στη δική σας Περιφερειακή Αρχή με το 6 εκατομμύρια την πρώτη διετία είναι νομίζω τεράστια διαφορά. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υγείας Δικαίων από τον Σύλλογο Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Δημοτήχου. Την ευαισθησία τους για τον συνάνθρωπο δείχνουν έμπρακτα τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Δικαίων Αλληλεγγύη, δίνοντας λίγο από το αίμα τους. Η συμμετοχή είναι στα συνηθισμένα όπως κάθε χρόνο, περίπου 20 άτομα. Ο κόσμος ευαισθητοποιείται με αφήσεις και ανακοινώσεις που κάνουμε, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ακόμα νωρίς, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, πιστεύω θα πάμε καλά. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Ούτως ή άλλως η περιοχή δεν έχει πολύ κόσμο, η νεολαία είναι λίγη, όμως παρόλα αυτά πιστεύω ότι πάμε καλά. Η αιμοδοσία γίνεται δύο φορές το χρόνο, γίνεται μία φορά την άνοιξη και μία το φθινόπωρο, περίπου κάθε 6 μήνες. Η αιμοδοσία για το Σύλλογο Αιμοδοτών Δικαίων γίνεται από τα δίκαια, πάλι, δήλωφο κρυό. Και όποιος άλλος θέλει από κάποιο διπλανό χωριό για να δώσει για κάπου αλλού, μπορεί να έρθει και να δώσει. Έτσι και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας Δικαίων σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Δημοτήχου. Δίνουμε αίμα για να σώσουμε τους ανθρώπους μας όταν χρειάζονται το αίμα μας. Είσαστε χρόνια εθελοντής αιμοδότης? Χρόνια, ναι, χρόνια. Εγώ ήρθα να δώσω για το Σύλλογο Κομάρων. Για το Σύλλογο Κομάρων έχω έρθει εδώ πέρα για να δώσω αίμα. Το αίμα σώνει ζωή, γι' αυτό δίνουμε το αίμα. Και να βοηθήσουμε όποιον μπορούμε. Είσαστε χρόνια εθελοντής αιμοδότης? Ναι, τώρα είσαι το 10. Και δίνετε 3-4 φορές το χρόνο? 2 φορές το χρόνο. Εδώ σε αυτό το σύλλογο? Ναι, στο δικαίωμα, σύλλογο δικαίωμα. Την εμπειρία του πλού με φρεγάτα και τις πτήσεις με πολεμικό ελικόπτερο θα έχουν μαθητές της 3ης Λυκείου. Το πολεμικό ναυτικό, στο πλαίσιο των εορτασμών για τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο, προσκαλεί τους μαθητές να δηλώσουν συμμετοχή στην ειδική κλήρωση, από την οποία θα αναδειχτούν 25 τυχεροί. Μετά την επιτυχημένη δράση με τη φιλοξενία μαθητών της 3ης Λυκείου, οι οποίοι βίωσαν την εμπειρία πλού με υποβρύχιο, το πολεμικό ναυτικό επαναλαμβάνει την πρόσκληση σε μαθητές της Γ Λυκείου να συμμετέχουν σε έναν πλού με φρεγάτα του στόλου καθώς και πτήση με ελικόπτερο.
Η δράση του πολεμικού ναυτικού γίνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον προστάτη του Άγιο, Άγιο Νικόλαο. Οι μαθητές που ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική έτσι σελίδα του πολεμικού ναυτικού hellenicnavy.gr. Είσαι μαθητής ή μαθήτρια της 3ης Λυκείου. Πέρυσι, κάποιοι βίωσαν μια ξέχαστη εμπειρία καταδιόμενοι στις ελληνικές θάλασσες με ένα από τα πλέον σύγχρονα συμβατικά υποβρύχια. Θέλεις και εσύ να βιώσεις κάτι αντίστοιχο συμμετέχοντας σε πλοίο με φρεγάτα του Στόλου αλλά και πτήση με ελικόπτερο του Ποινή? Τότε δεν έχεις παρά να δηλώσεις συμμετοχή και να γίνεις ένα με τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Πολεμικό ναυτικό γιορτάζει τον προστάτη του, Άγιο Νικόλαο, και σε περιμένει κοντά του. Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο www.hellenicnavy.gr. Την εμπειρία θα βιώσουν 25 τυχεροί μαθητές. Η κλήρωση για την επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί την 3η-4η Δεκεμβρίου του 2018 στο θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος κατά τη διάρκεια συναυλίας που διοργανώνει το πολεμικό ναυτικό προς τιμή των οικογενειών του προσωπικού του. Ο πλούς της φρεγάτας και η πτήση του ελικοπτέρου θα πραγματοποιηθεί κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων προκειμένου να μην συμπέσει με το πρόγραμμα των σχολικών μαθημάτων.